Κοιτάξτε, συζητάμε για ένα οργανισμό. Πλέον μπορούμε να μιλάμε και με την εμπειρία των 12, αν δεν κάνω λάθος, ετών, 13 περίπου, από τη δημιουργία του. Ως κόμμα, το 11 και μετέπειτα το 14, με όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις στην κατεύθυνση οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΟΠΗ, είχαμε τοποθετηθεί κατά φυσικά, αλλά γιατί. Όχι στη λογική της ενοποίησης των κλάδων υγείας των ταμείων σε ένα ταμείο κτλ. Αλλά για το ρόλο που θα έχει να επιτελέσει αυτό το ταμείο, το υπερταμείο σε εισαγωγικά, ο ΕΟΠΗ, στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης στρατηγικής και μιας συγκεκριμένης πολιτικής ανεξαρτήτου κυβέρνησης στα πλαίσια αυτού του συστήματος. Τι έχουμε μέχρι τώρα, αυτό που λέγαμε τότε, ότι το κράτος αποποιείται το ρόλο του ως εγγυητή στην χρηματοδότηση του συστήματος υγείας και δεν το βλέπουμε μόνο στον ΕΟΠΗ. Περιορίζεται η συμμετοχή στην παροχή προνοιακού επίπεδου υπηρεσιών υγείας και διαμορφώνει τους όρους λειτουργίας, γιατί αυτό ακούσαμε και από την παρουσίαση και από το παρελθόν, η λειτουργία του ΕΟΠΗ στα πλαίσια μιας μεικτής ανταγωνιζόμενης αγοράς, δημόσιας βέβαια και ιδιωτικής σε επιχειρηματική βάση, γιατί και οι δημόσιες δομές σταδιακά με την αυξανόμενη και επιταχυνόμενη εμπορευματοποίηση και με τη λειτουργία, το πλαίσιο δηλαδή που τους διέπει ως επιχειρηματικές μονάδες, άσχετα τον τίτλο, οδηγούνται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή λειτουργία ως επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν η βασική επιδίωξη του σχεδιασμού του ΕΟΠΗ διαχρονικά, τα προηγούμενα χρόνια αλλά και τώρα, και από ό,τι είδαμε, θα μελετήσουμε φυσικά και το πόνημα που μας παρουσίασε και η κυρία Καρποδίνη σε ορισμένες πτυχές πιο ενδελεχώς. Τώρα, η βασική επιδίωξη του σχεδιασμού, η οποία τι εμπεριέχει. Μείωση, επιβεβαιώθηκε και από τα στοιχεία. Κρατική χρηματοδότηση ελάχιστη, σε ό,τι αφορά την, που αφορά βέβαια την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του λαού, αύξηση της συμμετοχής των ασθενών, αυτά είναι τα αποτελέσματα έως τώρα, στις έμεσες και άμεσες πληρωμές, αύξηση του ποστού χρηματοδότησης από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Παράδειγμα, περικόπηκε σταδιακά η κρατική χρηματοδότηση, όπως είπαμε. Αυτή όμως η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης ήταν αντίστοιχη της επιβάρυνσης που υπέστη των ασφαλιστικών ταμείων μέσω των ιδιωτικών πληρωμών από τους ασθενείς. Δεύτερον, μην ξεχνάμε το 2015 μπήκε το χαράκι στο 6%. Βέβαια δεν είστε αρμόδιοι εσείς να νομοθετήσετε, στους συνταξιούχους εννοώ. Κύρια και επικουρική ασφάλιση, 780 εκατομμύρια. Το 2015, αν δεν κάνω λάθος, το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, αυτό τι είναι? Δεν είναι επιπλέον χαράτσι υπέρ του κλάδου υγείας, τέλος για όλες αυτές τις παροχές που εμείς λέμε θα έπρεπε να τις έχει δωρεάν ο λαός. Δεύτερον, ασφαλιστική τιμή του φαρμάκων. Είδαμε τα τελευταία χάλια και τα προηγούμενα χρόνια που εφαρμόζονταν η διαφορά. Πάλι ο κόσμος, ο λαός, ο ασθενής, καλείται να πλήρωσε. Ανεξάρτητα αν ο κύριος Γεωργιάδης τα μάζεψε και όρισε μάλλον ανώτερη τιμή τα 3 ευρώ. Πάλι πλήρωνε και θα πληρώνει τη διαφορά ασφαλιστικής με λιανική τιμή και πολύ δεν περισσότερο για τα πρωτότυπα που αυξάνεται επιπλέον, ο ασθενής. Δείτε τώρα, οδυντατρική περίθαλψη. Καλύπτει ο ΕΟΠΗ? Όχι. Πάμε συγχωρεί, το 99, μην πω τα κόμμα, 99% η οδυντατρική φροντίδα, περίθαλψη και τα λοιπά στην Ελλάδα είναι ιδιωτική. Αν έχεις να πληρώσεις, θα φτιάξεις τα δόντια σου. Να μην θυμίσω τα ΠΑΣ πριν από μερικούς μήνες για τα παιδάκια, για να κάνουν τους... πώς το λένε, την προληπτική οδοντιατρική, τον προληπτικό έλεγχο των οδοντιατρικών, που αν χρειαζόταν όμως οδοντιατρική παρέμβαση θα έπρεπε να πληρώσουν και αυτοί. Ένας τομέας. Δεύτερον, μια σειρά από πλαφών που βάζει ο ΕΟΠΗ, βεβαίως είναι κεντρικές κατευθύνεις αυτές, πολιτικές εφαρμόζεται, δεν είναι προσωπικά τα ζητήματα. Λοιπόν,
μια σειρά από πλαφών σε μεγάλο μέρος παροχών, αλλά και εξετάσεων, φυσικοθεραπείες, προγεννητικός έλεγχος. Δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ, όχι φυσικοθεραπείες, ένα μέρος, μικρό. Και σιγά σιγά ελαχιστοποιείται. Γιατί αυτές δεν θα έπρεπε, λέω, όλες αυτού του τύπου οι παροχές θα έπρεπε καταρχάς να αποζημιώνονται και φυσικά να καλύπτονται, ούτως ώστε να μην βάζει ούτε ένα ευρώ ο άρρωστος. Να μην πούμε για το 15% των εξετάσεων στον ιδιωτικό τομέα που αναγκάζεται να πληρώνει ο κόσμος για τις εξετάσεις αν οδηγηθεί εκεί πέρα και οδηγείται και εξαναγκάζεται γιατί δεν υπάρχουν στα νοσοκομεία ή στις δημόσιες δομές μικροβολιακά εργαστήρια οργανωμένα ώστε να του παράσχουν τις συγκεκριμένες εξετάσεις.